Μιχαήλ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πόσο χαιρόμαστε που είστε πάλι σε δράση, κύριε Μιχαήλ. Είστε κοινά αποδεκτός από όλα τα κόμματα. Άλλωστε σας γνωρίζαν χρόνια. Τέτοιες μέρες θα πηγαίνατε ξανά στη Βουλή να ενημερώσετε για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αναφέρομαι στο πόστο σας 17 και πλέον ετών, πριν να είστε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών. Άρα γνωρίζετε πολύ καλά από προϋπολογισμούς. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σας. Κύριε Μιχαήλ, να ρωτήσω, η σχέση σας με τα θέματα υγείας ποια ήταν μέχρι τώρα, πώς προέκυψε δηλαδή το όνομά σας? Το όνομα προέκυψε με όλα αυτά που έχετε κάνει στην εισαγωγή σας. Η εμπλοκή του Υπουργείου Οικονομικών σε όλους τους προπολογισμούς, τόσο του κρατικού όσο και των διαφορών νομικών προσωποτήμων του δικαίου, μας έδινε την ευκαιρία να βλέπουμε τη δραστηριότητα ανάγκες. Κύριε Μιχαήλ, δεν σας ακούμε όμως καλά. Δεν ξέρω αν είστε εν κινήση, αν οδηγάτε. Εγώ είμαι εν κινήση, τώρα ακούτε καλά. Έτσι, όχι ακριβώς καλά. Αν μπορείτε έτσι λίγο να σταματήσετε κάπου με καλό σήμα να τα πούμε. Ναι. Τώρα εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ναι, είναι κινήσει ο κύριος Μιχαήλ. Να βρει κάπου να σταματήσει. Λέγαμε λοιπόν ότι ο κύριος Μιχαήλ έχει διοριστεί, είναι ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και ο διορισμός, μάλλον η θητεία του λήγει στις 8 Ιανουαρίου 2023, όταν θα έλεγε και του κύριου Θωμά Αντωνίου. Προφανώς και θα υπάρχει νέος διορισμός. Εξάλλου είναι στην θητεία του νυν πρόεδρου της Δημοκρατίας. Άρα προφανώς θα τον διορίσει. Απλά έτσι λέει τώρα η νομοθεσία. Κύριε Μιχαήλ, τώρα μας ακούτε? Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Μίλτο Μιλτιάδος. Είναι ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΗ που έχει επαναδιοριστεί. Κύριε Μιλτιάδος. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και συγχαρητήρια ξανά. Βέβαια, αυτός ο διορισμός είναι και μια μεγάλη ευθύνη. Εκπροσωπείται και τους οργανωμένους ασθενείς. Θα επανέλθουμε με τον κύριο Μιχαήλ να το βάλουμε στη συζήτηση. Μια καλή, είπε ότι περιστάσεις επιλογή ο κύριος Μιχαήλ. Κύριε Μιλτιάδος, το γνωρίζετε? Εξαιρετική επιλογή. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, έχω ακούσει όμως τα καλύτερα και γνωρίζω ότι και η τεχνογνωσία την οποία κουβαλά και στην οποία αναφέρθηκε και αναφέρθηκες και εσύ προηγουμένως για... Εγώ τον γνωρίζω χρόνια. Ήταν ήξερα τα πάντα για τους προϋπολογισμούς, όμως επειδή τον έχουμε, να επιστρέψω στον κύριο Μιχαήλ, διότι όλο αυτό το διάστημα απασχόλησε, κύριε Μιχαήλ, σε ό,τι έχει να κάνει με τα του ΟΑΗ, του ΓΕΣΥ κλπ. Ο σφαιρικός προϋπολογισμός, πόσα παίρνει από εκεί, πόσα παίρνει από εδώ, τι έλεγε το Υπουργείο Οικονομικών. Με εσάς στο πηδάλιο, φαντάζομαι, θα βρούμε άκρη. Αυτός και είναι και ο βασικός στόχος της δικής μου προσπάθειας. Θεωρώ ότι με τις εμπειρίες που έχω τόσο στα θέματα προϋπολογισμού όσο και στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών που έχω κάνει, πώς πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός και πώς πρέπει ένας προϋπολογισμός να υλοποιείται σε μια προσπάθεια περισσότερων και με μεγαλύτερη ποιότητα οι υπηρεσίες υγείας προς τον Κύπριο φορολογούμενο. Ναι, τώρα εσείς και Μιχαήλ, δεν έχετε έτσι πρώτου βαθμού συγγενείς που να έχουν να κάνουν με υπηρεσίες υπαροχή υπηρεσιών στο ΓΕΣΥ, να σας χάσουμε? Όχι, και εσάς έτσι. Καμία σχέση. Ναι. Είχα κάποια σχέση. Ήμουν πρόεδρος του Πανκύπρου Διαβητικού Συνδέσμου, αλλά χθες έχω υποβάλει την παραιτήσή μου για να μην υπάρχει κανένα ψεγάδι στο διορισμό μου. Και επειδή γνωρίζω και την δράση σας εκεί, να δούμε, περιμένουν πολλά και οι διαβητικοί, κυρίως τα παιδιά, σε αυτό το ζήτημα. Θα τα πούμε όμως όταν πείτε στην ουσία στο ψητό, κύριε Μιχαήλ. Αυτό που τώρα ανησυχεί, και έτσι να το κλείσουμε, γιατί θα έρθετε εδώ και θα τα πούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες, διορίζεστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Υποτίθεται 1η Νοεμβρίου, οι γιατροί εκτός ΓΕΣΥ που είναι σε νοσοκομεία εντός ΓΕΣΥ, θα πρέπει να αποφασίσουν. Είτε θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ, είτε θα φύγουν από αυτά τα νοσοκομεία. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η αποζημιώση των νοσηλευτηρίων. Είναι τα δύο καυτά ζητήματα. Πείτε μου έτσι ειλικρινά, σας έχουν προσεγγίσει από χθες που ανακοινώθηκε ο διορισμός σας
Δεν ξέρω, ένθεν και ένθεν. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν με έχει προσεγγίσει κανένα. Για να είμαστε και τελείω καθαροί, δεν έχω πάρει ακόμη επιστολή για τον διορισμό μου. Ναι. Οπότε δεν ξέρω καν από αν θα αρχίσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο ή από Δευτέρα. Σίγουρα. Απλά τηλεφωνήματα πήρατε, κύριε Μιχαήλ. Πήρα τηλεφωνήματα από πολλού επώνυμου και ανώνυμου. Και μου λένε κάτι σου ψηλά, διότι το γεσί είναι η κατάκτηση του κόσμου. Ξέρουμε ότι είσαι τίμιος, ξέρουμε ότι μπορεί να τα καταφέρεις, να μείνει το γεσί και να προοδεύσει. Αυτό ακούω από όλο τον κόσμο και λοιπόν, αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Αυτό κρατάμε, κύριε Μιχαήλ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και να δούμε και πότε θα βάλετε πρώτη συνεδρία. Θα περιμένετε βεβαίως, το χαρτί διορισμού. Ναι, βέβαια. Ναι, για να μπορέσω να κινηθώ. Να είστε καλά, κύριε Μιχαήλ.